κατασκευάστηκε το 2003 στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Από τότε έως σήμερα, 17 ολόκληρα χρόνια, η γέφυρα Καλατράβα δεν συντηρήθηκε ποτέ, μέχρι που φτάσαμε σε αυτές τις εικόνες κλεισίματος της μεταλλικής γέφυρας. Πώς να το σχολιάσω, αρνητικά σίγουρα, διότι είναι από τα λίγα πράγματα που μπορεί ο πολίτης του Ηρακλείου για να χαρεί, για να κάνει τις βόλτες του, για να έρθει κοντά στην αμμουδιά του. Ναι, κλεισμένη. Γιατί? Τα σίδερα που βγαίνετε κοντά να πάρετε μια, να δείτε πόσα σάπια είναι όλοι να πάει πέρα. Υπήρχε συντηρήση από το Δήμο τόσα χρόνια? Όχι. Η γέφυρα είναι επικίνδυνη, γι' αυτό κλείνει. Η απάντηση που έλαβαν δημότες σε επικοινωνία που είχαν με εργαζόμενους του Δήμου στο επίμαχο σημείο. Τους ρώτησα τι κάνετε εδώ παιδιά, λέει ήρθαμε να κλείσουμε με ηλεκτροκολλήσεις και τέτοια σύνεργα, δίσκους και πριόνια για να κλείσουμε τη γέφυρα. Ναι, μου είπα ότι είναι επικίνδυνη και λέω γιατί φτιάχνετε και μου λέει αυτά να βρει υπηρεσία. Τώρα πρέπει να κάνουμε όλο το γύρο, να πηγαίνουμε από πάνω με τον Παγκρίτιο, να κατεβαίνουμε κάτω. Τα ρεπορτάζ με φόντο το σκηνικό εγκατάλειψης δεκάδες, χωρίς όμως οι αρμόδιοι να προχωρήσουν σε αναγκαίες παρεμβάσεις εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι αυτά ένα απαράδεκτο πράγματα. Εδώ βλέπεις περνάνε δύο άτομα και τρίζει η γέφυρα και πάει κάτω. Δηλαδή πρέπει να πέσει κάτω για να ενδιαφερθούν να τη φτιάσουν. Εγώ ρώτησα προχθές ένα που είχε έρθει εδώ που έβαζε τα σύρματα και μου λέει αυτή είναι λέει 10 χιλιοστά και έχει μείνει 5. Σήμερα ήρθα να περάσω απέναντι και την είδα κλειστή. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έπρεπε να έχει συντηρηθεί. Τώρα βλέπω μια κατσίκα απέναντι ψοφισμένη. Πρόκειται για τη γέφυρα η οποία ενώνει το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου με την ευρύτερη περιοχή του Παγκριτίου Σταδίου, την οποία έκλεισε ο Δήμος Ηρακλείου για προληπτικούς λόγους και για όσο διάστημα χρειαστεί, καθώς δρομολογούνται διαδικασίες για τη συντήρησή της. Εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε εκπονήσει μελέτη για τη συντήρηση της γέφυρας Καλατράβα. Έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση, ενώ στη φάση αυτή συγκεντρώνουμε στοιχεία σε σχέση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του παλιού έργου ανάπλασης του παραλιακού μετόπου, όπως μας ζητήθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Εφόσον ανάψει το πράσινο φως η αποκεντρωμένη, θα προχωρήσει το έργο συντήρησης της μεταλλικής γέφυρας, η οποία χρειάζεται συντήρηση το ταχύτερο δυνατόν.